δεύτερο. Στο δεύτερο, φεύγουμε από την αγαπημένη μας Σκέτη. Πάμε στο δεύτερο λοιπόν. Υπάρχει ένα άλλο πρόσωπο που έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή σου και που αγαπάς. Είναι ο άνθρωπος αυτός που ήταν κοντά σου, που σου έμαθε να παίζεις κιθάρα και είναι ο αδελφός σου που έχασες. Δεν τον έχασα. Φίλος. Δεν τον έχασα. Χάνονται οι άνθρωποι που ξεχνάς να τους ξεχνάς. Οι άνθρωποι που τους θυμάσαι κάθε δευτερόλεπτο δεν φεύγουν από το. Ο αδελφός μου ήταν η αδελφή ψυχή μου. Ήταν η γκόμενά μου, ήταν ο γιος μου, ήταν ο αδελφός μου, ήταν ο πατέρας μου. Έφυγε 38 χρόνια ξαφνικά. Εντάξει, τι να πω. Δεν έχει συμβεί μόνο σε μένα, έχει συμβεί σε όλο τον κόσμο. Αλλά λες, ρε παιδί μου, 48 χρονών δεν έχει γίνει κάτι, έχω πέσει το τάβλι το βράδυ και την επόμενη σε 5 ώρες γίνεται αυτό το σκηνικό. Όλοι το περάσανε, αλλά απλά όταν δεν το περιμένεις και λες η φυσιολογική εξέλιξη είναι να φεύγουν οι μεγαλύτεροι άνθρωποι, παθαίνεις πλάκα. Ναι. Βεβαίως. Είναι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος έμαθε τα πρώτα σου βήματα κιθάρα. Μουσικός ήταν έτσι. Ναι, πολύ καλός. Ο μέντορας μου. Ο κολλητός μου φίλος. Μάλλον με την Κέντη για να πάω στον Τόλι. Σε προστάτευε και από τις αντιξιότητες της δουλειάς. Τα πάντα. Μετά και 3 χρόνια. Ναι. Αστέρι. Όσοι έχουν χάσει δικό του άνθρωπο, καταλαβαίνουν. Ούτε θέλουμε τώρα να το πηγαίνουμε σε βαδιάτικα. Όχι, καθόλου. Είναι μια φυσιολογική εξέλιξη, γεννιόμαστε για να πάμε εκεί. Ναι. Απλά μπαίνει σε μια διαδικασία. Εγώ τουλάχιστον μπήκα, γιατί είπα σε μια συνέντευξη ότι άλλοι το ξεπερνάνε με χάπια, άλλοι το ξεπερνάνε και φεύγουν μόνοι του, άλλοι έχουν του φίλου του. Και την οικογένειά του. Και γίνεσαι ομπρέλα για αυτού. Το θέμα είναι ότι εγώ μπήκα σε ένα άγχο ότι τελικά μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε πια. Ανά πάσα στιγμή. Ναι, μπορεί να πάω σπίτι μου τώρα και να πάθει κάποιο τέτοιο. Αυτό με τρελάνε εμένα. Είναι αυτό που δεν το ξέρεις, το αβέβαιο. Ναι, ναι. Και ότι δεν θεωρείς τίποτα δεδομένο, αυτό που λέγαμε πριν. Ναι, και γι' αυτό είσαι και ένα παιδί που πραγματικά ζει στις στιγμές. Και από την πρώτη στιγμή που βγήκε στο χώρο, σε θυμάμαι, να είσαι ευχάριστος, να είσαι θετικός, να μην έχεις με ψημυρία, να μην έχεις αυτή την κρίνια. Δεν τζακώνεσαι. Σπάνια φωνάζω, σπάνια. 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 Στο σπίτι δεν ακούνε τη φωνή. Να φύγουμε λοιπόν από αυτό. Ναι. Εμένα μου άρεσε αυτό που είπες στην αρχή και μου έδωσε ένα αισιόδοξο μήνυμα ότι όταν ένας άνθρωπος φεύγει, δεν το χάνεις. Άμα το ξεχάσεις μόνο πεθαίνει. Πώς να ξεχάσεις κάτι που το σκέφτεσαι συνέχεια. Ναι. Και μια σχέση σου παλιά που λέει ο λόγος, που είσαι κολλημένος, άμα δεν την ξεχάσεις ποτέ, είσαι πάντα κολλημένος με το αποθυμένο αυτό. Έτσι, ακριβώς. Πάμε λοιπόν στο 3 να δούμε, σας παρακαλώ πολύ. Θα δούμε κάτι και θα σχολιάσουμε μετά. Θα σου πω τι συμβαίνει, αφού το δεις πρώτα, Διονύση. Βλέπουμε λοιπόν εδώ, δεν ξέρω αν σ' αρέσει.